Γεια σας. Έχω δει ότι υπάρχει ένα τρελό πώς το λένε. Δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση για τη σχιζοφρένεια. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω καθόλου τη φάση. Γιατί ακούω συνέχεια για τους σχιζοφρενείς. Εντάξει, οι σχιζοφρενείς είναι οι χειρότεροι. Έχω πάρει τέτοια σχόλια πάρα πολλές φορές. Ή σχόλια τύπου, εντάξει, άμα δεν έχει άλλο σχιζοφρένεια, καλά είσαι. Ρε παιδιά, οι σχιζοφρενείς, δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα ποσοστά κλπ. Αλλά από αυτά που έχω περάσει εγώ στο ψυχιατρίο, οι περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε καταδονικά επεισόδια, που σημαίνει ότι κάθονται σε μία άκρη, δεν σου μιλάνε, οριακά υπάρχουν, κοιτάνε το υπερπέραν και δεν κάνουν τίποτα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτοί που δεν είναι καλά και είναι σε ψυχοτικά επεισόδια μπορούν να γίνουν βίαιοι και επιθετικοί. Αλλά αυτό δεν είναι το majority σε καμία περίπτωση. Και ούτε είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, και ένας άνθρωπος με διπολική διτραχή, διπολική ένα π.χ. ή ένας άνθρωπος μοριακή, ένας άνθρωπος με οποιαδήποτε διτραχή που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα πολύ καλά, θα μπορεί να κάνει ακραία πράγματα. Όπως μπορεί να κάνει κάποιος με σχιζοφρένεια. Δεν μπορείτε να τα αποδίδετε όλα εκεί, γιατί μετά δεν είστε και καλύτεροι από αυτούς που λένε «Α, ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι κλπ». Όχι, δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Εγώ όμως δεν είμαι σε κάποια θέση να σας ενημερώσω για τη σχιζοφρένεια, γιατί δεν είναι κάποια ψυχική ασθένεια την οποία έχω και δεν είμαι σε θέση, όπως σας έχω ξαναπεί, να φέρνω άτομα πια. Οπότε, ενημερωθείτε από πηγές, από ανθρώπους που όντως το περνάνε, από ανθρώπους που το έχουν περάσει. Υπάρχουν στο YouTube βιντεάκια, υπάρχουν γενικά και άρθρα. Υπάρχουν πολύ πολύ κατατοπιστικά posts σαν Reddit, στο Reddit, που μπορείτε να δείτε ακριβώς τι είναι σχιζοφρένεια, το οποίο δεν έχει νομίζω καμία επαφή με αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας. Επίσης, πάνω σε αυτό, πάμε στο επόμενο. Ότι οι σχιζοφρενείς είναι χειρότεροι γιατί είναι ζόμπι. Ναι, οκ, οι άνθρωποι είναι σε κατατονικά επεισόδια. Άνθρωποι εμφανίζονται κατατονία. Επίσης σε πάρα πολλές ψυχικές ασθένειες. Από διπολική μέχρι τα καταθλιπτικά επεισόδια, ψυχώσεις. Δεν είναι κάτι που είναι μόνο οι σχιζοφρενείς. Και υπάρχει φουλ αυτό το στίγμα, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, γιατί δεν μπορείτε τώρα να βαφτίζετε κάποιον άνθρωπο σχιζοφρενή επειδή παρουσιάζει κάποια ψυχωτικά συμπτώματα. Δηλαδή, και εγώ έχω ψυχωτικά συμπτώματα. Παίρνω τα ψυχωτικά, ναι. Τι, έχω σχιζοφρενία, δεν έχω, όχι, έχω κάνει. Πάω τόσο καιρό στο ψυχιάτρο, οριακή διαταραχή έχω. Δεν έχω κανένα είδου σχιζοφρενία. Οπότε είναι πάρα πολύ ενοχλητικό να βαφτίζετε συμπεριφορές σχιζοφρενικές ή τώρα ήταν σχιζοφρενής, τι περίμενες. Είναι πολύ ενοχλητικά αυτά τα πράγματα, δηλαδή έχουμε 2024, ξεπεράστε το λίγο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να ζούμε τώρα στο 1800. Κάτι τέτοιες συμπεριφορές είναι που κάνουν τα άτομα που έχουν όντως ψυχικές ασθένειες, να φοβούνται να μιλήσουν, να φοβούνται να πούνε ότι ήμουν στο ψυχιατρίο, να φοβούνται να πούνε ότι πάω σε ψυχίατρο, ότι παίρνω χάπια. Γιατί εντάξει, πλέον είναι ok να πει πάω σε ψυχολόγο ή εντάξει, πηγαίνω μια φορά στο μήνα ψυχίατρο για να μου γράψει ροζάνια. Αυτό είναι κομπλέ. Αλλά τώρα όλο το υπόλοιπο δεν είναι και τόσο cool όσο το απλώς να έχεις μερικά θεματάκια. Δηλαδή το να έχεις πολλά θέματα δεν είναι ιδιαίτερα cool. Και όχι, δεν είναι μόνο ότι δεν είναι ιδιαίτερα cool. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Οπότε είναι σε φάση. Okay. Και προφανώς, άμα συνεχίζουμε να διαιωνίζουμε τέτοιες πεποιθήσεις ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι τα άτομα που μόνο θα πετάξουν κομμωδίνα και το ένα και το άλλο, γιατί εμένα μου έχει τύχει, ναι. Μου έχει πετάξει άτομο με σχιζοφρένεια κομμωδίνα, δίπλα από το κεφάλι μου έχει έρθει. Αλλά παράλληλα έχω γίνει και πολύ καλό φίλο με άτομο με σχιζοφρένεια. Είναι
ξεκάθαρα ανάλογα σε τι φάση και τι άτομο θα πετύχεις. Και δεν μπορούμε τώρα να συνεχίζουμε να βάζουμε τέτοιες καταστάσεις, ότι να αναπαράγουμε το στερεότυπο, δηλαδή πάμε παρακάτω από το «ΟΚ, είναι ο σιζοφρενής δολοφόνος», αλλά μετά από αυτό έχουμε το «Α, εντάξει, αυτός που φωνάζει εκεί στην άκρη κατουρίθηκε πάνω, εντάξει, σιζοφρένεια γιατί δεν τον βλέπεις». Γιατί εγώ το έχω δει στο ψυχιατρία να παίζει πάρα πολύ, εντάξει, αυτός έχει σχέση στη σιζοφρένεια. Γιατί στο ψυχιατρίο, αν μπείτε, ελπίζω να μην μπείτε, αλλά είναι διαγωνισμός πολλές φορές. Άμα βρεις κάποιον φίλο εκεί πέρα, κοιτάζεσαι με τους υπόλοιπους και λέτε, ρε φίλε, αυτός τι λες να έχει, αυτός τι έχει, γιατί πολλοί είναι ανοιχτοί και σου λένε γιατί μπήκανε ή τι έχουν. Κάποιοι δεν είναι όμως και είναι μυστήριο και προσπαθείς να καταλάβεις, αλλά πολλοί δεν μιλάνε ωραία. Οπότε αυτοί που δεν μιλάνε, όλοι οι ασθενείς θα σου πούνε, εντάξει, αυτός έχει σχιζοφρένεια, τελεία, ή αυτός έχει κάνει από τα ντρόγκια, ένα από τα δύο. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγοριοποιούμε τώρα ότι τα πάντα είναι ή έχεις σχιζοφρένεια ή έχεις καεί από τα ντρόγκια για να είσαι σε ψυχοτικό ή κατατονικό επεισόδιο, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επίσης, πρέπει να σταματήσει αυτό το στίγμα ότι το γεγονός ότι ακούς φωνές σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις σχιζοφρένεια. Όχι! Πόσοι άνθρωποι με ψυχοτικά συμπτώματα έχουν... Γιατί τι είναι το να ακούς φωνές, ψυχοτικό σύμπτωμα δεν είναι? Αυτό είναι. Αναλόγως τώρα και πώς θα ακούς και λοιπά. Αλλά αυτό που εννοείται, το ψυχικό σύμπτωμα, το να ακούς φωνές, υπάρχει σε πάρα πολλές ψυχικές ασθένειες, πέρα από τη σχιζοφρένεια. Δηλαδή, πρέπει να σταματήσει λίγο αυτό, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία ψάχνεις, ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις κάποιο, να είσαι σε κάποιο ψυχικό επεισόδιο. Δεν ξέρω τι ψυχική ασθένεια έχεις, απλά είσαι σε ένα ψυχοτικό επεισόδιο και ψάχνεις, ακούω φωνές, μπαμ, Google, τι σου βγάζει αμέσως, σχιζοφρένεια, και εσύ είσαι βάζει, α, Παναγία μου, και μετά συνειδητοποιείς ότι, α, ναι, το να έχεις ψυχοτικά συμπτώματα μπορεί και να είναι σύμπτωμα διπολικής, ξέρω εγώ, και εσύ είσαι βάζει, ναι, το έχω και αυτό, οπότε... Δεν πρέπει να κάνουμε διαγνώσεις από το ίντερνετ ή με τον εαυτό μας. Προφανώς πρέπει να κοιτάζουμε πολλές πληροφορίες και να ακούμε παραπάνω το γιατρό μας σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι τις πληροφορίες παίρνουμε μόνοι μας. Γιατί είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνουμε, το να... Εντάξει, δεν σου λέω πάρε 100% την πληροφορία του γιατρού, κάνε χαρτί και καλαμάρι ό,τι σου πει, γιατί ο γιατρός είναι, δεν είναι κάποιος που τα ξέρει όλα, αλλά... Πρέπει να τη βάλεις στο μυαλό σου σαν σκέψη ειδικού. Πρέπει να τη βάλεις στο κεφάλι σου να πεις «Α, είναι και αυτή μια οπτική, ρε φίλε, κατάλαβες». Κάπως έτσι, για να δεις εν τέλει τι σου ταιριάζει. Δεν πρέπει να στηριχθείς 100% στη γνώμη σου, γιατί δεν είσαι ειδικός. Δεν είσαι. Πώς να το κάνουμε, ρε φίλε, πώς να το κάνουμε. Αυτά από μένα για το σημερινό βίντεο. Δεν είμαι πολύ καλά, δεν είμαι πολύ στη θέση να κάνω κάτι καλύτερο. Προσπαθώ εδώ να κάνω λίγο self-care, πήγα κομμωτήριο, μου κόψανε την ψαλίδα και τις φαβορίτες και μου έφτιαξε και λίγο τις ωφελιούλες. Α, και ξύρισα και τα πλαϊνά, το ξέχασα αυτό. Και πήρα και αυτά. Αυτά από μένα, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο, γεια σας.